Καλησπέρα. Ένα μήνυμα θέλουμε να δώσεις για τους φίλους του Παναθηναϊκού που θα σε παρακολουθήσουν μέσα από τη σελίδα του Che Guevara Club και κατ' επέκταση φυσικά για τους φιλάθλους της ΑΕΠ ΑΦΟΥ που είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά σας, δεν έχουν τη δυνατότητα όπως εμείς να παρακολουθήσουν τα φιλικά που ολοκληρώθηκαν σήμερα, το μήνυμα για τη νέα χρονιά για το Κυπριακό Πρωτάθλημα και το γενικότερο μήνυμα για την προετοιμασία της ομάδας. Για τον Παναθηναϊκό τα παιδιά τα έχω δει μόνο μέσα σε δύο φιλικά. Θέλω να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, να είναι πάντα κοντά τους το fan club του Παναθηναϊκού, γιατί όλοι οι παίκτες χρειαζόμαστε την υποστήριξη του κόσμου. Να τους ευχηθώ ακόμα μια φορά καλή επιτυχία, νομίζω έχουν καλή ομάδα και ότι θα πετύχω τους στόχους. Για τη δική μας ομάδα νομίζω ότι θα φτιάξουμε ένα πολύ καλό σύνολο. Να είναι σίγουρος ο κόσμος της ΠΑΦΟ ότι φέτος θα τους κάνουμε να νιώσουν περήφανοι για την ομάδα. Αλλά εντάξει, λίγα λόγια, πολλή δουλειά. Αυτός είναι ο στόχος. Στόχοι για το φετινό πρωτάθλημα στην Κύπρο? Όσο πιο ψηλά μπορούμε. Και όταν λέω όσο πιο ψηλά μπορούμε, σίγουρα δεύτερη τετράδα και γιατί όχι και πιο πάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχηθούμε καλή επιτυχία χωρίς τραυματισμούς για τη χρονιά που έρχεται. Να πιστεύω ότι θα κάνουμε σωστές μεταγραφές και ομάδα θα είναι η πιο δυνατή στο μέλλον. Κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν χρησιμοποιήσατε σήμερα είχαν πρόβλημα ή ήταν απόφαση δική σας να μην χρησιμοποιηθούν? Πρόβλημα. Για τις μεταγραφές, θα περιμένουμε μέχρι τέλος εβδομάδος ή έχετε προσδιορίσει κάτι? Να περιμένετε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει καμία μεταγραφή. Αλλά σίγουρα θα κάνουμε μεταγραφές, γιατί η ομάδα χρειάζεται μεταγραφές. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δείξαμε, πιστεύω, μια καλή εικόνα και στα δύο παιχνίδια μέχρι τώρα. Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά και να είμαστε έτοιμοι για την πρώτη αγωνιστική. Σίγουρα η ομάδα έχει κάποιες ελλείψεις, όπως μας είπε και ο προπονητής, περιμένει κάποιους ποδοσφαιριστές ακόμη. Πιστεύεις ότι υπάρχουν περιθώρια να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, ώστε στην πρεμιέρα να είναι έτοιμη η ομάδα? Σίγουρα πιστεύω πως ο πρόεδρος και ο προπονητής ξέρουν τι κάνουν, με τις κατάλληλες προσθήκες που θα έρθουν. Θα βοηθήσουν και εμάς, που είμαστε ήδη ο κορμός από πέρσι, να βρεθούμε και να είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Θες να πεις κάτι για τους ερώτησες λάθος? Οι ιστορίες φιλάθλοι σίγουρα περιμένουν από αυτήν την ομάδα όχι αυτό που έγινε πριν δύο χρόνια, κάτι πολύ καλύτερο. Είναι σίγουρο ότι εμείς δουλεύουμε και έχουμε στόχο να πετύχουμε. Όσοι έχετε παπούτσια μαζίδα να τα βάλετε μέσα και τα είναι. Και είναι να γίνει αυτές οι σκέψεις που έχουμε. Και αυτή η δουλειά που κάνουμε τώρα, να το κάνουμε πράξη στο πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ πολύ.